Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο, στο τι παίζει με τις ελληνικές ομάδες. Στο επεισόδιο με τον Όφι, ο οποίος Όφι πέρσι βγήκε 13ος και έτσι είναι αυτό το 13ο επεισόδιο που θα δούμε μαζί σήμερα. Ο Όφι, ο οποίος φέτος έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα από πέρσι. Πέρσι έφτασε να σωθεί όχι τελευταία αγωνιστική, έφτασε να σωθεί μέσω των παράζ, όπου έπαιξε με τον Εργοτέλη για το ποιος θα πέσει στη Β, ποιος θα ανέβει στην Α. Τελικά τα κατάφερε στο 90 κάτι με αυτή τη φαουλάρα που έκανε εκεί πέρα. Ο Nabi δεν ήταν, νομίζω ο Nabi ήταν. Φαουλάρα τρομερή. Και σήμερα θα πάμε να δούμε το roster του, θα πάμε να δούμε τους παίκτες του, θα πάμε να δούμε το τεχνικό του επιτελείο, θα πάμε να δούμε τι λέει στο Όφι στο Football Manager 2020. Αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε να δούμε το χορηγό μας eneba.com για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Τσέκαρε κάτω την περιγραφή για να δεις το link που θα σε οδηγήσει στο eneba.com να φτιάξεις λογαριασμό αν δεν έχεις ήδη και να εκμεταλλευτείς τις εξαιρετικές τιμές του eneba.com σε όλες τις τελευταίες κυκλοφορίες που βγαίνουν και τώρα, τον Νοέμβριο δηλαδή, γιατί κατεξοχήν ο Νοέμβριος είναι μήνας που τα περισσότερα παιχνίδια κυκλοφορούν στην αγορά. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε το roster του Όφι. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η γενική εικόνα του Όφι, όπως βλέπετε, με τις φανέλες του. Πολύ ωραία η δεύτερη, μου αρέσει, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η δεύτερη του εμφάνιση. Η τρίτη δεν ξέρω αν είναι σωστή ακριβώς, γιατί βλέπω ένα ψιλομόβ γκρι χρώμα από κάτω και βλέπω ένα γκρι κανονικό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι ή αν έχει φεϊλάρει το manager. Πάντως όλες οι φανέλες στην περιγραφή από όλα τα πρωταθλήματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, να μπείτε και να δείτε ποιο πρωτάθλημα θέλετε να κατεβάσετε και να τα κατεβάσετε. Προφανώς ανανεώνονται αυτά, οπότε να έχετε το νου σας, αν βγει κάποιο update που διορθώνει κάποια πράγματα, να πάτε να το ξανακατεβάσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το roster του σιγά σιγά. Αλφαβητικά ξεκινάμε με τον Μανώλη Μπολάκη, ο οποίος προσωπικά για τον θεωρώ, έτσι όπως είναι στο manager, τον θεωρώ παίχτη για Β' Εθνική. Διότι έχει κακό crossing, κακό dribbling, είναι back καταρχήν ο Μπολάκης να πούμε. Έχει 9 crossing, 6 dribbling, έχει καλό marking και tackling για τη θέση, okay. Τα mental του είναι σε καλό επίπεδο, δεν έχει κάποιο θέμα με τα mental. Και τα φυσικά του επίσης είναι πάρα πολύ καλά, 12 acceleration, 12 pace, 13 αντοχή, 13 φυσική κατάσταση, 10 δύναμη. Πολύ καλό για back 1.77, αλλά τα technical έχει αρκετά θέματα, δηλαδή αν το βάλετε σε κάποιο πιο αμυντικό ρόλο, μόνο έτσι θα αποδώσει, δεν έχει ούτε flair από τα mental, δεν έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Παίρνει 22,5 χιλιάρικα το χρόνο και 52 χιλιάρικα αξία, διεξοπόδαρος, αλλά παίζει και από τα αριστερά και όπως βλέπετε τον έχει βάλει ήδη transfer list το Όφι. Εντάξει, οκ. Λογικά ίσως και εσείς να τον πουλήσετε, δεν ξέρω τι υπάρχει άλλο στην ομάδα. Περνάμε πάλι σε ένα δεξιμπάκι, είναι ο Christopher Brown, ο οποίος ή Brown, δεν ξέρω, είναι Γερμανός. 60 χιλιάρικα συμβόλαιο, 105 χιλιάρικα αξία, τα 27 του και αυτό. 10 crossing, 8 dribbling, είναι λίγο πιο καλός επιθετικά από τον Μπολάκη και 7 flair. Marking και tackling περίπου ίδιο, 11 και 12. Passing 12, πολύ ωραία τα υπόλοιπα mental και πάρα πολύ ωραία τα υπόλοιπα physical, όπου ξεχωρίζει acceleration 12, ισορροπία 13, φυσική κατάσταση 13, ταχύτητα 13, αντοχή 13 και δύναμη 14. Πάρα πολύ υψηλή δύναμη για ακραίο back. Στο 1.81, πολύ καλή περίπτωση, τουλάχιστον για πρώτη χρονιά κάνουμε ένα συμβιβασμό και μπορούμε να παίξουμε με 10 crossing, okay, και 8 dribbling και 7 flair. Εντάξει, την παλεύει λίγο. Περνάμε στο Δελγιανίδη, ένα ακόμα δεξί back, πάμε 3 στα 3 έχουμε. 41,5 χιλιάρικα συμβόλαιο ο Δελγιανίδης, 95 χιλιάρικα αξία, τον έχουν μαρκάρει για δανεισμό. 11 crossing είναι αυτό που ξεχωρίζει, 9 dribbling, πολύ κακό marking και πολύ κακό tackling, 8 και 7, 11 τεχνική, δεν είναι τόσο αμυντικός back αυτός. Το flair του βέβαια δεν είναι πολύ υψηλό και γενικότερα τα mental του δεν είναι σαν τους υπόλοιπους δύο που είδαμε και συγκεκριμένα σαν τον Brown κιόλας. Τα physical του 12 acceleration, 12 ευκαινησία, 12 φυσική κατάσταση, 12 ταχύτητα, 13 αντοχή, χαμηλό strength, είναι αναμενόμενο και στην πραγματικότητα δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε ο συγκεκριμένος θα ήταν ένας πολύ καλός back half, αν παίζεται με back half, διότι αμυντικά υστερεί πάρα πολύ από τους συμπαίχτες του. Για πάμε να δούμε τον Γιάννη Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, 26 χρονών, 22,5 χιλιάρικα συμβόλαιο, 45,5 χιλιάρικα αξία. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας για αλλαγή, δεν είναι τόσο κακός, όπως βλέπετε έχει πραγματάκια εδώ πέρα στο goalkeeping που ξεχωρίζουν, όπως τα reflex, το kicking, το handling είναι αρκετά υψηλό, το πόσο ψηλά μπορεί έτσι να φτάσει πηδώντας προς την μπάλα, τα mental είναι αρκετά καλά, για sweeper keeper δεν ξέρω αν μπορεί να το υποστηρίξει ο συγκεκριμένος, νομίζω δεν μπορεί να το υποστηρίξει, οπότε σαν goalkeeper θα τον βάλουμε γιατί είναι και πάρα πολύ αργός, 6 acceleration, 7 pace όπως βλέπετε, είναι 92, 89 κιλά, γενικότερα όπως βλέπετε έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά για αλλαγή όχι τίποτα απάνω. Ο Φελίπε Φερέιρα, Βραζιλιάνος, αριστερό extreme με δεξί πόδι, οπότε θα παίξει σαν inside forward συγκεκριμένος ή θα τον κάνετε retrain από τα δεξιά. Ούτε σε crossing ούτε σε finishing ξεχωρίζει, γιατί έχει 9 crossing, 8 finishing, έχει 13 dribbles, έχει 9 πρώτη επαφή, έχει 13 τεχνική. Τα mental του επίσης δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ξεχωρίζει το determination που έχει 13, η αποφασιστικότητά του, το flair του ξεχωρίζει στα 14, το 12 το off the ball και το 11 vision είναι εξίσου ικανοποιητικά αυτά και το work rate είναι αρκετά υψηλό για τη θέση, αλλά επειδή είναι extreme, όπως είπαμε τα extreme δεν έχουν πάντα καλά mental, βασικά τις περισσότερες φορές κάτι εξαίρεση κάποια κρέη επιθετική έχουν καλά mental και τα physical του είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, 13 acceleration, 13 ευκαινησία, 12 φυσική κατάσταση, 14 ταχύτητα, 11 strength, πάρα πολύ ωραίος ο Φελίπε Φερέιρα στα physical, αλλά γενικά νομίζω ότι στερείται από ταλέντο συγκεκριμένος, τουλάχιστον μες στο manager. Παιδιά, ό,τι λέω είναι για μέσα από το manager, δεν μιλάω για την πραγματικότητα, δεν έχω εικόνα όλων αυτών των παιχτών στην πραγματικότητα και δεν θα έχω και ποτέ εικόνα όλων αυτών των παιχτών στην πραγματικότητα. Πολλοί από εσάς που είστε Όφι, είστε Λάρισα, είστε Αστέρας Τρίπολης, είστε Πανετολικός, τους ξέρετε τους παίχτες γιατί βλέπετε τα μάτς και όλα καλά, είναι φυσιολογικό. Εγώ δεν έχω γνώση των παιχτών, οπότε ό,τι βλέπω το σχολιάζω μόνο από μανατζερική σκοπιά. Και φυσικά από τη δικιά μου σκοπιά, δηλαδή από το πώς βλέπω εγώ και πώς μου αρέσει εγώ να παίζω, τι θεωρώ εγώ σημαντικό. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο, επειδή είπα εγώ ότι ας πούμε μπορεί να μην τον κράταγα, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να τον κρατήσει και να είναι και πολύ καλός. Οκ, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Περάμε στον Κώστα τον Γιαννούλη, έμπειρος στα 31 του, 91 χιλιάρικα συμβόλαιο, 240 χιλιάρικα αξία, ένα από τα καλύτερα back που θα συναντήσετε σίγουρα στην ομάδα. Εις το καλύτερο, 12 crossing, 10 dribbling, 11 πρώτη επαφή, 12 κεφαλιές γιατί είναι και ψηλό παιδί, παίζει και center back κατά ανάγκη, 12 μακρινά πλάγια, 13 μαρκάρισμα, 12 tackling, 11 τεχνική. Τα mental είναι τρομερά, φαίνεται η εμπειρία του στα mental, λίγο το flair είναι αρκετά πεσμένο, αλλά γενικά είναι πιο αμυντικός λίγο παίχτης ο συγκεκριμένος. Θα τον προτιμούσα, βασικά νομίζω θα ήταν πιο δίκαιο να είναι κάπου στο 8. Ήταν πιο δίκαιο. Και τα physical του, παιδιά, για την ηλικία του είναι τρομερά. 13 acceleration, 12 pace, 12 agility, 12 ισορροπία, 12 φυσική κατάσταση, 16 φυσική κατάσταση, 12 άλμα, 14 αντοχή, 13 δύναμη. Είναι και ένα 82. Παιδιά, είναι τρομερός, τον κρατάτε. Εντάξει, το συμβόλαιο είναι λίγο μεγάλο, αλλά τον κρατάτε και είστε ήσυχοι πίσω. Περνάμε στον Ζωάο Φιγκεϊρέδο, ο οποίος είναι center forward στα 23 του, Βραζιλιάνος. 41,5 χιλιάρικα συμβόλαιο, 110 χιλιάρικα αξία και ξεχωρίζει το 11 finishing, το 16 heading και ας είναι κοντός, το 11 penalty και το 11 τεχνική στα technical, δεν είναι κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει εκεί πέρα. Το 16 composure ξεχωρίζει πάρα πολύ στα mental και είναι πολύ και χρήσιμο για τα TET, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα έχει πάρα πολύ καλά, η dissipation 10, concentration 9, decisions 9, οπότε κάπου ισορροπείται όλο αυτό και βγαίνει ένας μέσος όρος για να σκεφτείτε μαζί με το 11 finishing πώς θα είναι όταν βγει τέτα-τέτ και αν θα τελειώσει τη φάση. Off the ball έχει 10, θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω, okay. Θα ήταν καλό βασικά να ήταν παραπάνω. 11 positioning, δεν βοηθάει πάρα πολύ στην επίθεση το positioning, να ξέρετε. Λέει ότι είναι για όλα, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα κυρίως στην άμυνα βοηθάει πάρα πολύ το positioning. 12 teamwork και 11 work rate, είναι αργός, 10 acceleration, δεν επιταχύνει βασικά γρήγορα αλλά είναι γρήγορος, 12 pace, 1.79, jumping reach ικανοποιητικό, 12 μαζί με το heading 16 τον βοηθάει πάρα πολύ και strength πολύ χαμηλή. Δεν ξέρω οπότε αν θα μπορεί να αντέξει το ξύλο μέσα στην αντιβαλή άμυνα. Οκ, καλός παίχτης. Νομίζω ότι έχει τους καλύτερους παίχτες ο Όφι στην επίδεση, οπότε θα πάμε να τους δούμε. Νίκος Κοροβέσης από τα αριστερά, γενικά είστε καλυμμένοι όπως βλέπετε με Γιαννούλη και Κοροβέση, ο οποίος έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο δεξί πόδι. Το right foot να είναι very weak, είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. 75 χιλιάρικα συμβόλαιο, 235 χιλιάρικα αξία από τα αριστερά, με 11 corner, 11 σέντρα, 11 τρίμπλα, 11 πρώτη επαφή, 12 μακρινά shoot, 12 passing, 9 marking, 8 tackling, δεν είναι καθόλου αμυντικός δηλαδή. Και όντως στην πραγματικότητα το παιδί αριστερό half ξεκίνησε, αριστερό extreme ξεκίνησε και έγινε σιγά σιγά back όταν ήρθε και στον Όφι και από τα Βοζιάννινα ακόμα. 11 τεχνική, ωραία mental, 12 aggression. Θέλουμε λίγο aggression, όχι στο Θεό, αλλά θέλουμε. 12 bravery, 12 determination, off the ball 12, πολύ χρήσιμο. Teamwork 10, καλό. 11 vision, 13 work rate, τελικά γενικά δουλεύει μέσα στο γήπεδο και στις προπονήσεις κλπ. Πάρα πολύ γρήγορος και επιταχύνει και πάρα πολύ γρήγορα. 14 acceleration, 13 pace, 13 αντοχή, 13 φυσική κατάσταση, 15 ευκινησία. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ξεφεύγει από τους παίχτες του, από τους αντιπάλους που τον μαρκάρουν. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος και πολύ ευκίνητος και θα τον βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Οπότε νομίζω από τα αριστερά, με έναν λίγο πιο αμυντικό παίκτη και έναν λίγο πιο επιθετικό, είστε καλυμμένοι, τουλάχιστον για πρώτη χρονιά. Περνάμε στον Γιώργο τον Κουτρουμπή, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Όφι με 172 χιλιάρικα συμβόλαιο, 245 χιλιάρικα αξία. Ξέρει μπάλα ο Κουτρουμπής μέσα στο παιχνίδι. 11 first touch, 14 κεφαλιές, 12 marking, 14 passing, 13 tackling, 13 τεχνική. Ξέρει αρκετή μπάλα μέσα στο παιχνίδι. Πολύ ωραία τα mental του και απρόβλεπτος είναι με το flair του. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο τη θετικά του, είναι λίγο υπερβολικά νομίζω θεωρώ. 13 positioning που θα το βοηθήσει σε όλες τις αμυντικές δουλειές. 12 teamwork, 12 vision. 12 vision ο Κουτρουμπής τώρα, ξέρω εγώ. Είναι ένα κράμα Πουγιόλ και δεν ξέρω, και Γιάπ Σταμ η φάση εδώ πέρα. 11 work rate, είναι σχετικά αργός και δεν επιταχύνει και πολύ γρήγορα. 9 acceleration, 10 pace, 9 agility. Το balance είναι πάρα πολύ ψηλό λόγω και ύψους. 16, 13 jumping reach μαζί με το 14 heading θα παίρνει κεφαλιές. 12 φυσική κατάσταση, 12 αντοχή, 13 δύναμη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικός, θα ξεκινάει βασικός το 90% των περιπτώσεων που θα παίζετε με τον Όφι. Οπότε ναι, τον κρατάτε εννοείται, μεγάλο συμβόλαιο, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που βλέπω. Πάμε στο Μάνο, ο οποίος επέστρεψε στον Όφι, όπου έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του μέχρι τώρα. Από τον Ολυμπιακό Δανικό, 172.000 και αυτό συμβόλαιο, 400.000 αξία. Ένας πολύ ωραίος υπό προϋποθέσεις advance forward, διότι έχει 12 dribbling, 13 finishing, 12 first touch και 9 passing που χρειάζεται για το advance forward. 11 τεχνική που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορες καταστάσεις στην επίδεση. Τα mental του είναι πάρα πολύ καλά και ειδικά αυτά που χρειάζεται για να τελειώνει τις φάσεις, με 12 anticipation, 11 composure, 11 decisions και λίγο πιο κάτω είναι το 9 concentration, είναι λίγο πιο χαμηλό. Work rate έχει 11, off the ball δεν έχει πολύ ψηλό 13, teamwork και vision εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος προφανώς, και τα physical του είναι πάρα πολύ γρήγορος με 15 acceleration, 15 pace, 14 ευκινησία, 12 φυσική κατάσταση, 13 αντοχή και 12 δύναμη. Και ας είναι 79-73 κιλά, παιδιά δεν έχω να πω κάτι για το συγκεκριμένο. Center 4 βασικός και θα παστελώνει full αβέρτα, έτσι κι αλλιώς πολύ θα αρέσει ο Μάνος. Θα αρέσει σε πολλούς ο Μάνος και στο παιχνίδι αλλά και στην πραγματικότητα εννοείται. Περνάμε στον Νίκο τον Μαρινάκη, ο οποίος παίζει στον Όφι με 103.000 συμβόλαιο, 245.000 αξία. Είναι ένα back το οποίο μπορείς να στηριχτείς πάνω του με 12 crossing. Βέβαια το dribbling είναι πολύ χαμηλό 7, το flair επίσης 7, το βλέπετε εδώ. 13 μακρινά πλάγια, 13 marking, 12 passing, 12 tackling, 9 τεχνική. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει λίγο απ' όλα. Τα mental του επίσης είναι πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε 14 aggression, 13 determination, 13 teamwork, 15 work rate. Δουλεύει πολύ μες στο γήπεδο ο Νίκος Μαρινάκης και τα physical του σε πολύ καλό επίπεδο επίσης. 13 acceleration, 13 agility, 14 φυσική αντοχή ή κατάσταση όπως θέλετε το λέτε, 13 pace, 13 αντοχή και 13 δύναμη. Πολύ ωραίος ο Νίκος Μαρινάκης. Περνάμε στο Μιγγέλ Μεγιάβδο, ο οποίος είναι δανεικός από την Τσακαρίτα Juniors, 207.000 συμβόλαιο και 1,6 εκατομμύρια value. Δεν ξέρω συγκεκριμένως αν έχει κάποια ρήτρα. Όπως βλέπω εδώ πέρα, δεν βλέπω να έχει. Α, έχει ρήτρα 220.000. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα 220.000 για να πάρετε ένα τέτοιο παίχτη, ο οποίος είναι αμυντικό half και half. Έχει 12 dribbling, 11 πρώτη επαφή, 11 long shots, 14 marking, 11 passing, 14 tackling και 11 τεχνική. Τα mental του είναι στο Θεό. Τα περισσότερα βασικά από αυτά. Μόνο σε leadership χάνει αρκετά. Composure και concentration που εντάξει, okay, μπορεί να μην το χρειάζεται και τόσο πολύ. Νομίζω συγκεκριμένος box to box δεν μπορεί να παίξει σίγουρα. Ίσως βέβαια με το 11 long shots να σώζεται λίγο το extra finishing. Έχει πολύ υψηλό positioning. Μπορεί να παίξει σίγουρα DLP defend. Μπορεί να παίξει ball winning midfielder. Μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις νομίζω και ρόλους στη μεσαία γραμμή. 13 acceleration, 13 pace, 15 stamina, 13 strength, 14 φυσική κατάσταση, 12 agility και 12 balance. Τα φυσικά του είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, παιδιά. Είναι κελεπούρι με 200.000. Αν θέλει να μείνει μετά, μπορείτε να τον κρατήσετε και να έχετε ένα παίχτη για 2-3 χρόνια ακόμα. Πάρα πολύ καλό. Ο Θόδωρος Ομίγκος, τα 21 του, είναι και 2 μήνες τραυματίας. Δεν μου φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, δεν θα το σχολιάσω στα 9.000 value. Όχι, νομίζω ότι και εσείς θα τον διώξετε το συγκεκριμένο, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο εξέλιξης. Περνάμε στον Nabi. Ο Nabi στα 25 του, 40.000 συμβόλαιο, 275.000 αξία, δεκάρι, 14 corner, 12 crossing, 13 dribbling, 10 τελειώματα, 13 πρώτη επαφή και 17 free kick taking. Πάει πάρα πολύ καλά τα foul στο 17, θα τον χρησιμοποιήσετε και θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο συγκεκριμένος. 13 μακρινά shoot, 14 πάσες, 14 τεχνική. Τα mental δεν είναι πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι και κακά βασικά θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης και τα physical δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι γρήγορος για τη θέση του, παρόλα αυτά. 11 acceleration και 11 pace με 11 αντοχή, 13 agility και 12 ισορροπία. Πολύ καλός ο Nabi, θα χρησιμεύσει ειδικά με το συμβόλαιο που παίρνει. Περνάμε στον Νάστο, ο οποίος αμυντικό half. Αν παίξετε ένα αμυντικό half, σας προτείνω να τον κρατήσετε. Αλλιώς δεν ξέρω αν σαν κεντρικό half μπορεί να αποδώσει. 60.000 συμβόλαιο, 105.000 αξία. Έχει καλά corner, έχει καλή χτυπήματα foul, καλή πρώτη επαφή. 10, οκ, για τη θέση και για τον Νάστο, μια χαρά είναι. 13 long shot, 11 marking, 11 passing και 11 τεχνική. Και σαν κεντρικό half με το 11 τεχνική μπορεί να αποδώσει, οκ. Τα mental του πάρα πολύ καλά, τα περισσότερα. Ξεχωρίζουμε το determination που είναι στο 15, το leadership που είναι στο 15, είναι και αρχηγός νομίζω, ή μπορείτε να τον κάνετε. 13 είναι το work rate, 13 το teamwork και τα physical του δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έχει 10 και 10 στο acceleration και στο pace, αλλά και 9 στο agility. Οπότε κάντε αυτή την τριάδα μέσο όρο και να βγάλετε περίπου πόσο γρήγορος ή ευκίνητος είναι. 12 balance, 12 jumping reach, 13 φυσική κατάσταση, 13 stamina και 13 strength. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ καλά και είναι ωραίος παίκτης ο Νάστος. Εγώ θα έπαιζα με την half, να σας πω την αλήθεια, και θα τον χρησιμοποιούσα. Πάμε στο Juan Neira, ο οποίος είναι και αυτός δεκάρι και κεντρικό half, Αργεντίνος, στα 91.000 συμβόλαιο, 300.000 αξία, στα 30 του. Τρομερά technical, 12 corner, 12 central, 14 dribbla, 14 τελειώματα, 13 πρώτη επαφή. Δεν υπάρχουν επιθετικοί με τέτοια τελειώματα, by the way. 13 πρώτη επαφή, 13 χτυπήματα foul, 11 κεφαλιές, 10 μακρινά shoot, 14 passes, 13 χτυπήματα penalty και 15 τεχνική. Τρομερή τεχνική ο Neira. Περνάμε στα mental, τα οποία για τη θέση είναι εξαιρετικά, μπορώ να πω εγώ. Αλλά γενικά, οκ, έχει κάποια θεματάκια. 13 aggression, 13 composure, 10 anticipation, 12 αποφάσεις, 15 flair, πάρα πολύ απρόβλεπτος και θα είναι χρήσιμο αυτό. 13 off the ball, μακριά από την μπάλα, 14 teamwork και 14 vision. Δηλαδή μπορεί να δει κάθε τις μπαλιές και μπορεί να φτιάξει σενάρια στο μυαλό του και να τα υλοποιήσει μέσα στο παιχνίδι. 8 acceleration και 10 pace τον κάνουν έναν πολύ αργό παίχτη γενικότερα, που η αλήθεια είναι ότι για τη θέση δεν το χρειάζεται ιδιαίτερα, αλλά οκ, καλό είναι να υπάρχει. 13 ευκαινησία που τον βοηθάει πάρα πολύ όμως, στις με τα άλλα δύο. 11 ισορροπία, 13 φυσική κατάσταση, 12 αντοχή και 11 strength. Ειδικά το 11 strength για 1,77 και έτσι όπως είναι τόσο τεχνίτης, είναι δώρο Θεού. Πολύ καλός ο Neira, τον κρατάτε και με το συμβόλαιο που παίρνει είναι πολύ χρήσιμος. Βέβαια είναι 30, κάποια στιγμή θα πρέπει να τον πουλήσετε. Ο Θανάσης Ντίνας, στα 29 του, 75.000 συμβόλαιο, 225.000 αξία. Πολύ ωραία corner, πολύ ωραία σέντρα, dribbla, πρώτη επαφή, χτυπήματα foul, passes, τεχνική. Τα mental είναι πολύ χαμηλά παρόλα αυτά, αλλά δεν τα χρειάζεται και τόσο πολύ στη θέση. 14 teamwork ξεχωρίζει, 13 flair, πάρα πολύ απρόβλεπτος, και τα physical του σε πολύ καλό επίπεδο, πολύ γρήγορος. 13 acceleration, 13 pace, 12 φυσική κατάσταση, 15 ευκαινησία που τον βοηθάει και αυτόν πολύ. 12 αντοχή και 6 strength. Έτσι κι αλλιώς ο Ντίνας δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί να παίξει και από την δεξιά πλευρά. Με ανάποδο πόδι, αν προτιμήσετε, μην το προτιμήσετε. Ή βασικά από εδώ θα τον χρησιμοποιήσετε. Από τα δεξιά, με δεξί πόδι που είναι και το καλό του. Έτσι ώστε να βγάζει σέντρες. Πολύ καλός ο Ντίνας. Περνάμε στο Μανώλη τον Μπερδίκη, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός και δεν έχει σχεδόν τίποτα. Δεν είναι καθόλου καλός συγκεκριμένος. Περνάμε στον Σακόρ. Ο Σακόρ, ο Νορβηγός, από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. 75.000 συμβόλαιο, 250.000 αξία, κεντρικό half με 11 τρίμπλα, 13 πρώτη επαφή, 10 τελειώματα, 10 χτύπηματα foul, 12 heading, 12 long shots, box to box είναι παιδιά αυτός, να ξέρετε. Κάνει λίγο στο positioning όμως. 11 marking, 12 passing, 13 τεχνική, 13 tackling. Πολύ ωραία mental. Όπως βλέπετε, ξεχωρίζει το composure στα 13, το determination στα 13, 12 work rate, 12 teamwork, 11 off the ball, 9 leadership. Οκ, αυτό είναι κάτι έξτρα. 8 positioning όμως, οπότε σαν box to box ίσως να χάνει λίγο. Βέβαια μπορεί να παίξει και advanced playmaker από ό,τι βλέπω. Και DLP μπορεί να παίξει support. Έχει ρόλους, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Σακόρι, με τσάλα, διάφορα. Περνάμε στα physical, όπου είναι σχετικά γρήγορος. Οκ, 11 acceleration, 12 pace και 11 agility, 13 ισορροπία, 12 άλμα, 14 φυσική κατάσταση, 12 το pace, 13 δύναμη και 11 αντοχή. Πολύ ωραίος ο Σακόρ, ειδικά με το συμβολαιό του. Περνάμε στο Λισάνδρο Σεμέδο, ο οποίος στην πραγματικότητα βγάζει μάτια, έχω μάθει. 23 χρονών Πορτογάλος, εξτρέμ με δεξί πόδι, δανεικός από τη Φορτούνα Σιτάρντ και στα 40.000 συμβόλαιο, 975.000 αξία. Δεν ξέρω και εδώ αν έχει ρήτρα. Έχει 500.000 ρήτρα ο Όφι. 11 corner, 15 dribbling, 10 τελειώματα, 9 σέντρα, 12 πρώτη επαφή, 11 χτυπήματα φάουλ, 11 μακρινά shoot, 10 passing, 12 penalty, 14 τεχνική. Τα mental είναι σχεδόν ανύπαρκτα, δεν έχει σχεδόν τίποτα, μόνο aggression έχει λίγο. Οκ, και λόγω Πορτογαλίας. 15 flair, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος και αυτό θα τον κάνει να δημιουργεί καταστάσεις από το πουθενά. Και 12 off the ball. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ κακά. Ίσως και το work rate λίγο να είναι ωραίο με το 10 που έχει εδώ. Okay. Τώρα, από θέμα physical είναι απλά γρήγορος. 16 acceleration, βασικά είναι πάρα πολύ γρήγορος. 16 acceleration, 15 pace και 14 agility συνθέτουν μια τρομερή τριάδα στατιστικών. Και έχει και φυσική κατάσταση 12. Στάμινα δεν έχει αντοχή. Δύναμη δεν έχει. Ισορροπία δεν έχει. Άλμα δεν έχει. Είναι απλά ένας πολύ γρήγορος είτε extreme είτε side forward. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και από τις δύο πλευρές. Γιατί έχει μόνο δεξιπόδι, οπότε αν πάει από τα αριστερά θα είναι side forward, αν πάει από τα δεξιά θα είναι winger. Περνάμε στον Δημήτρη Σωτηρίου, τον τερματοφύλακα, στα 31 του, 75.000 αξία, συμβόλαιο, 250.000 αξία. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά για goalkeeping, απλός τερματοφύλακας, όχι sweeper. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω βέβαια μετά αν έχει κι άλλους παίχτες. Αν έχει αυτούς τους δύο τερματοφύλακες που έχω δει, δεν μου γεμίζουν το μάτι γενικότερα. Θα αναζητούσα έναν τερματοφύλακα. Κυκλοφορεί ο Χάσεν ελεύθερος όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Τινήσιος από την Ισμού Μουέζ Χάσεν. Να πάτε να τον δείτε. Είναι πολύ ωραίος sweeper. Αν θέλετε να παίξετε με sweeper. Ωραίος και Σωτηρίου. Οκ. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα κρατήσετε το Σωτηρίου ή το άλλο το παλικάρι σαν δεύτερο. Αν πάρετε. Αλλιώς, έτσι όπως τους βλέπω, νομίζω ότι ο Σωτηρίου θα είναι βασικός σε σχέση με τον προηγούμενο. Περνάμε στον Γιώργο τον Σουρνάκη, ο οποίος εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τον Πασχάλη τον Στάικο, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ήρθε στον Όφι ελεύθερος με 41.000 συμβόλαιο, 105.000 αξία. Ο Στάικος τα προηγούμενα χρόνια είναι ένας καλός DLP support, support ή advanced playmaker. 12 corner, 11 πρώτη επαφή, 12 μακρινά shoot, 11 marking, 11 passing, 10 χτυπήματα penalty, 8 tackling και 11 τεχνική. Τα mental είναι πάρα πολύ καλά, ειδικά για την ηλικία του 22 χρονών. 14 composure, ψυχραιμία πολύ καλή, αποφασιστικότητα πολύ καλή 14, αποφάσεις 13 decision, 12 leadership, ειδικά για την ηλικία του, 10 positioning, οπότε υπό πολλές προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και DLP defend. Κάνει βέβαια στα tackling πολύ, αλλά οκ. 12 teamwork, 12 vision και 13 work rate τελειώνουν εδώ πέρα για τα mental, και τα physical του είναι πάρα πολύ αργός με 9 acceleration και 9 pace. Βέβαια τα half δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ γρήγορους παίχτες, ίσως μόνο το box to box να χρειαζόμαστε να είναι γρήγορο. Τώρα τα DLP, τα advanced playmaker και αυτά, οκ. 11 όμως ευκινησία, 11 ισορροπία, 11 αντοχή και 11 δύναμη. Πολύ καλός ο Στάικος και Ελληνάκη και πολύ καλός παίχτης. Πάμε στον Κουσμά του Τζιλιανίδη, ο οποίος πλέον παίζει 4 στην πραγματικότητα και νομίζω ότι έχει τα χαρακτηριστικά για να παίξει 4 αν θέλει να τον κάνετε retrain. Παίζει και τις 3 θέσεις πίσω από τον επιθετικό σαν φυσικές. Έχει 180 χιλιάρικα συμβόλαιο και 400 χιλιάρικα αξία και έχει 12 κόρνερ, 13 σέντερα, 12 dribbling, 11 τελειώματα, 13 πρώτη επαφή, 12 τιμήματα φάουλ, 8 long shots, πολύ χαμηλό, 15 passing όμως, 12 penalty και 14 τεχνική. Είναι και γρήγορος, οπότε μπορείτε να τον κάνετε ένα retrain σαν advanced forward στην κορυφή και να είναι εξαιρετικός. Βέβαια, πάμε να δούμε λίγο τα mental τώρα. 12 dissipation, 11 composure, 11 decisions. Πάρα πολύ καλά στατιστικά για τα τέτα τέτ. 9 concentration, είναι λίγο αρνητικό αυτό, ok. 14 flair, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος, οπότε αν παίξει πίσω από τον επιθετικό θα δημιουργεί καταστάσεις. Τώρα σαν επιθετικός δεν ξέρω. 11 off the ball, πολύ χρήσιμο για επιθετικό. 12 teamwork, 14 vision, δημιουργεί και πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Και 12 work rate, και είναι πάρα πολύ γρήγορος, ειδικά για το επίπεδο της ομάδας. 13 acceleration, 13 pace και 13 ευκινησία και 12 φυσική κατάσταση και 12 αντοχή. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός γιατί έχει 8 strength, αλλά έτσι είναι και την πραγματικότητα ο Κοσμάς του Τσιλιανίδης. Εννοείται τον χρησιμοποιούμε όσο δεν πάει, είτε σαν πίσω από τον επιθετικό είτε center forward. Περνάμε στο Riccardo Vaz, ο οποίος στα 24 του Πορτογάλος, 75 χιλιάρικα συμβόλαιο, 275 χιλιάρικα αξία και από ό,τι βλέπω πολλά δεκάρια έχει εδώ πέρα. Σαν extreme τον βλέπω με δεξιπόδι, 10 corner, 10 σέντρα, 12 τρίπλα, 9 τελειώματα, 10 πρώτη επαφή, 10 χτυπήματα foul, 12 κεφαλιές, 10 long shot, 10 μακρινά πλάγια, 12 passing, 12 χτυπήματα penalty, 10 tackling, 13 τεχνική. Τα mental επίσης έχει πολλά δεκάρια, 10 aggression, 10 dissipation, 13 bravery, 10 decisions, leadership 9, off the ball 11, positioning 10, 12 ομαδικότητα, 13 vision, 12 work rate και τα physical του 13 acceleration, 12 pace, γρήγορος, 13 agility, πολύ ευκίνητος, ισορροπία 11, άλμα 7, πολύ χαμηλό, φυσική κατάσταση πολύ χαμηλή 10, αντοχή 9 και δύναμη 9. 1.72 είναι έτσι, αλλιώς δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι και πολύ κοντούλης. Καλή περίπτωση ο Βάζ, δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμος στην ομάδα. Περνάμε στον τερματοφύλακα τον Όσκαρ Γουάλι, ο οποίος ήταν και ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. 60 χιλιάρικα συμβόλαιο, 115 χιλιάρικα αξία και προσωπικά εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ ο συγκεκριμένος. Διότι νομίζω ότι είναι καλός sweeper, σαν defend όμως, διότι έχει 9 acceleration και 9. Συγγνώμη, ψέματα. Είδα το 9 στάμινα. Μπερδεύτηκα. Sweeper, όπου θέλετε, βάλτε τον. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Από πού τον πήρε? Από την Δανία, από την Άρχους. Οκ. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος. Δεν έχω να πω κάτι. Παιδιά, θα είναι βασικό σας και θα είναι και βασικό σας για αρκετά χρόνια, αν παίζει καλά. Είναι πολύ γρήγορος, 13 pace, 9 acceleration. Οκ, είναι αυτό πιο σημαντικό στον τερματοφύλακα. Αλλά οκ, μπορείτε να τον βάλετε defend για να έχετε πιο ήσυχο το κεφάλι σας, δηλαδή να μην χρειάζεται να βγει πάρα πολύ. 15 ευκινησία, 16 άλμα, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, βασικός και αναντικατάστατος. Αυτό ήταν το roster του Όφι. Πάμε να δούμε λίγο και το staff του, γιατί έχει ζουμί εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, πρόεδρος ο Μπούσης, και στη διοίκηση υπάρχει Γιώργος Σαμαράς, Πουρσανίδης, Παύλος Αδάμος, Νίκος Νιόμπλιας. Τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης ο Σαμαράς, ο οποίος δεν είναι κάτι εξαιρετικό στο παιχνίδι, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ καλός. Προπονητής ο Γιώργος ο Σίμος, ο οποίος έκανε το αγροτικό του, έτσι ας πούμε, στις μικρές ομάδες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, και πήρε την πρώτη του νομίζω μεγάλη δουλειά τον Όφι. Δουλειά, ξέρω εγώ, πρώτου προπονητή. Ναι, ήταν βοηθός στην Ομόνια, okay. Πρώτος προπονητής για πρώτη φορά στον Όφι και τα πάει εξαιρετικά. Μέσα στο παιχνίδι δεν βγάζει και μάτια ιδιαίτερα, μπορώ να πω, αλλά δεν είναι και άσχημος. Εδώ είναι ο Παπαπαναγής, μάλλον συνεργάζονταν μαζί στην Κύπρο με το παιδί. Σίμο, εντάξει, δεν μου φαίνεται κάτι ιδιαίτερο συγκεκριμένος. Σάβα Κοφίδη, τεχνικό διευθυντή ακαδημιών. Πάρα πολλούς έχει εδώ πέρα. Ο Steve Keen είναι πάρα πολύ ωραίος chief scout. Δεν έχει βέβαια adaptability, αλλά ξέρει πάρα πολλές χώρες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος και θα τον κρατήσετε, εγώ πιστεύω. Δημήτρης Μάρκος επίσης, ο σκάουτερ εδώ πέρα. Γενικά, ο Αλέξης ο Αλεξούδης και αυτός είναι σκάουτερ, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω, έχει κάποιο. Ο Βερερουδάκης είναι πολύ καλός φύζιο, από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Ο Κεσόγλου fitness coach, λίγο πεσμένο τον βλέπω. Βαγγέλης Λάπας, ωραίος goalkeeping coach. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι, που να είναι χτυπητό στο μάτι. Μπορείτε να τσακάρετε και μόνοι σας έτσι καλλιώς. Οπότε αυτό ήταν το ρόστερ του Όφι. Πώς σας φάνηκε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι με κανένα δύο προσθήκες πρώτη χρονιά μπορείτε να χτυπήσετε Ευρώπη και μετά να ανέβετε και περισσότερο. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links για τα social media. Ελάτε στο Instagram για να ενημερώνεστε πάντα για το πότε θα κάνουμε live, πότε βγαίνει καινούργιο επεισόδιο, γενικές πληροφορίες για το κανάλι. Έτσι, να τα λέμε κιόλας. Ελάτε στο Discord για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε, είτε για το manager είτε για διάφορα άλλα θέματα, να κάνουμε κουβεντούλα, να συζητήσουμε για τα save σας, να στείλετε screenshots, να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό και να περάσουμε ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.